Λοιπόν, έχουμε δύο αποχωρήσεις. Μία και μία-δύο. Εσείς θα αποχωρήσετε ή θα κάτσετε, κύριε Δημήτρη? Εσείς θα παίξετε και τους γράφεις κανονικά. Θα μιλήσεις. Είσαι αντιδήμαρχος. Τώρα μιλάνε για την αντιδήμαρχη. Βγαίνουμε στην αγορά. Είσαι αντιδήμαρχος. Α, πρόεδρο. Ας πάρουν το τεχνικό πρόγραμμα που μας έχουν πει να γράψουμε, γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι άχρηστοι λοιπόν. 7 χρόνια το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα και δεν έχουν κάνει τίποτα. 7 χρόνια το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα. Το ίδιο τεχνικό. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Καλά, 3 είναι αυτοί μέσα, δεν είναι 7 χρόνια. Όχι, εμείς κάναμε, δεν κατάλαβα. Εμείς τον Αϊτό κάναμε. Τον Αϊτό το κάναμε κούκλα, έτσι δεν είναι. Για το χωριό μας, για το Αρδίκη. Δεν έχει πέσει ούτε ένα συμμετόχη. 3 χρόνια. Ούτε ένα συμμετόχη. Τίποτα μέσα στο χωριό. Λοιπόν, να κάτσω εδώ να μου κάνετε δηλώσεις, γιατί μέσα μιλάνε προέδρε και αντιπροέδρε. Γιατί δεν υπάρχει. Και ο κόσμος φεύγει. Του αρέσει. Του αρέσει ο κόσμος και φεύγει. Θα είδε στο Αρδίκη τίποτα. Άμα πας στο σπίτι που μεγάλωσες, έχει μια κούπα 3 μέτρο μέσα. Μια χαρά, μια χαρά. Γι' αυτό δεν πάω. Βλέπεις τα μηχανήματά του. Ακούς Κοντρούλη, αυτά έχουν ουσία. Όχι οι παπαριές που πάνε μέσα. Οι λάμπες που είναι. Ο ηλεκτρολόγος τελείωσε η σύμβασή του, έτσι. Το καλαθοφόρο του Δήμου είναι άκρηστο για να ανέβει τα τσβάλια πάνω. Τι κάνουμε, οπότε δεν θα κάνουμε. Αύριο, για να δούμε, για να δούμε τι. Δηλώσεις, δηλώσεις. Δηλώσεις εδώ. Όχι παραμύθια. Καταρχάς δεν είμαι εγώ καθήκοντα. Εδώ γιατί είναι, όχι, δεν είναι ο το καλάθι του Δήμου. Ποιο καλάθι του, το Ρικαγαλιάνο. Το δικό μου. Πού είναι το δικό μας, το έχεις, το έχεις, το έχεις, το έχεις. Δεν το μαύρο, πάμε σε Αλεκινάδα. Δεν το μαύρο, πάμε σε Αλεκινάδα. Δεν το πάμε σε Αλεκινάδα. Το πάνω φέρω. Γιατί λένε ότι είναι ακόμα σε όσα φιλιάτρα στο ανθόπου. Δεν ξέρω. Κεντρικό μηδελίο. Μπα και εντό ή θα πάρει όλα καλά. Για να βοηθήσει λοιπόν. Αυτά είναι τα σπουδαία. Ένα χρέο το οποίο ξεκίνησε όπω σα είπα γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ χοντρικά. Έφτασε στο τέλο του 11 να είναι γύρω στα 9, στο τέλο του 12 γύρω στα 7. Παρά και σήμερα συνολικά με όλε τι υποχρεώσει του Δήμου να κυμαίνεται γύρω στα 5-5,5. Μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τα προηγούμενα χρόνια, έχει γίνει μια σημαντική ενέργεια από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, έχουν πάρθει τα παλιά δάνεια και έχουν επαναυπολογιστεί και έχει δημιουργηθεί ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο έχει πολύ μικρότερο τόπο χρεωλήσεων και έχει και μια μεγάλη περίοδο τριετή περίοδο χάριτος, στην οποία περίοδο αυτή πληρώνεται μόνο τόκι και δεν πληρώνεται κεφάλι. Ο οποίος για να μπορέσετε όλοι να εντάσσετε μια ανάλογη ανάλυση της απόψης σας. Δύο προτάσεις μόνο να δω εξ αρχής. Όποιος ψηφός συνάδελφος νομίζει ότι η αυτοδιοίκηση σήμερα έχει μια σχέση με το αυτοδιοίκηση μέχρι το 2010, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αφελής. Το πλαίσιο το οποίο καλούνται σήμερα η αυτοδιοίκηση και το δείξει να λειτουργήσει δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι ξέραμε μέχρι το 2010. Ούτε σε επίπεδο χρηματοδότηση, ούτε σε επίπεδο θεσμικό, ούτε σε επίπεδο υποστήριξη του κράτους. Ένα νούμερο να θα πω. Μέχρι το 2010, οι 6 δήμοι που ενωθήκαμε για να κάνουμε το Δήμο της Φιλίας, πέραν το κράτος μέχρι τη Σάρτα, ξέρετε ότι στην Σάρτα, πέραν 3 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος το 2014, αυτό που θα πω πώς θα είναι. 450.000. Συγχρόνως, τα έσοδα, στα είπε ο Γιώργος στον κύριο Σωτραπετά, τα έσοδα, αυτά είναι που οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς το Δήμο τους, έχουν μειωθεί τραγικά. Γιατί απρόσφατα οι πολίτες δεν μπορούν να εκτοπίσουν ούτε τα έσοδα, ούτε τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο κράτους. Η συμφωνητική ικανότητα του Έλληνα ξέρουμε όλοι πόσο έχει εξαντληθεί. Αυτομάτως προφανώς μειώνεται στα δικά μας έσοδα. Και να φέρουμε εισαγωγικά στα έσοδα, γιατί έχουν άμεση σχέση με τα εκτελούμενα έργα. Κάνεις τόσα έργα όσα λεφτά έχεις. Αυτό είναι κανένα. Και
τώρα στη συνέχεια. Και τουλάχιστον ό,τι μπορεί να αντλήσει από εκεί, από τι διαπροσωπήσει οι οποίε βγαίνουν, να φροντίσει να τα αντλήσει. Βεβαίω, πρέπει να κάνω και μια παρατήρηση όσον αφορά, που έφυγε ο Γάκο Γουέλτερ από την εξή εισαγωγή, όσον αφορά την ομογενοποίηση του Δήμου. Τι στην άλλη δίκιο. Αυτό ο Δήμο ξεκίνησε να φτιάξει. Θυμόμαστε ακόμα το καθεστώ που φτιάχνει ο Δήμο. Δεν θέλω να θυμίσω τι μαύρε σημαίε, τι δικαιολόγω σήμερα πλέον απόλυτα. Δεν θέλω να θυμίσω τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν. Θυμάστε, οι Ραγαλιάνοι ήθελαν να κάνουν μόνο τα φιλιατρά, η πλειοψηφία, η μειοψηφία ήθελε δήμο με τη χώρα, τα φιλιατρά, η πλειοψηφία ήθελε δήμο του Ραγαλιάνου, η μειοψηφία ήθελε δήμο τη φιλία. Εμείς εδώ είμαστε για τις απόψεις. Δεν τα λέω για να νομίσω και θα πει για αυτά. Τα λέω για να εξηγήσω και να καταλάβουμε πώς ξεκινήσαμε. Δεν παρατηρήσουμε να κάνουμε. Όχι όσο διαπίστωση, όσο συμβουλή. Ο Καλλικράτης είναι ο δομένος. Ναι, Σαράντο, απ' έξω επιβλήθηκε ο Καλλικράτης, αλλά είναι ο δομένος. Συμφωνώ από εκεί. Είναι ο δομένος. Εάν καταφερόμαστε ακόμα κατά τη ομογενοποίηση του Δήμου, γιατί πρέπει να είχαν όλα προσωπήρηση και δεν είναι όλα. Εάν καταφερόμαστε κατά τη ομογενοποίηση του Δήμου, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι έτσι μπορούμε να πάμε τον Καλλικράτη. Δεν μπορεί να πάμε τον Καλλικράτη στα άλλα. Τον Κιχώτη γινόμαστε. Οι δημοσιογράφοι από τη Δευτέρα θα κάνουμε μαζί έναν γύρο από, από τους Γαργαλιάνους μέχρι το Κοπανάκι να δείτε ότι είναι μια πραγματική άνοιξη στους χυμαζόμενους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, διότι δεν νοείται δημοκρατική και προοδευτική κοινωνία με κλειστούς παιδικούς σταθμούς, με κλειστά δημοτικά σχολεία, με κλειστά νοσοκομεία. Καταφέραμε έναν άθλο και θα συνεχίσουμε παρά τις δυσκολίες. Να ξέρετε ότι σε κάποιες πόλεις οι προμηθευτές σταμάτησαν να δίνουν εδώ και μήνες και το τελευταίο για τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και αυτό το πρόβλημα το ξεπεράσαμε. Και ένα τελευταίο. Ξέρετε, και συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους και της συμπολίτευσης, τους αντιδημάρχους, θα ήθελα στο τραπέζι των δημοσιογράφων λίγη ησυχία. Διότι ως καθηγητής μπορεί να σας αποκαλύψω για την αίθουσα, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, έτσι. Ακούστε, και από τον συνάδελφο τον Σωτήρη τον Παπούρο, που ουσιαστικά εξέφρασε αυτό που ξέρουμε όλοι. Ο Κόλλιας δεν έφερε τα 11 εκατομμύρια χρέος στον Καλλικράτη από το σπίτι του. Τα βρήκε εδώ. Η Κυπαρισσία δεν είχε χρέος. Κι όμως, την 1η Γενάρη του 11 που λειτουργήσαμε, ξεκινάμε με 11 εκατομμύρια χρέος. Πρώτο. Δεύτερο, ξεκινάμε με όλες τις βάνες, σαν τα θυσία κλειστές, ασφυκτικά κλειστές, να μην πέφτει κάτω. Και με την εντολή του κυρίου Ρακούση, βάλτε φόρους στο λαό. Σε ποιο λαό, που δεν έχει να πληρώσει το ΤΕΔΕ, που δεν έχει να πληρώσει το νερό, το ενίκιο. Και ευτυχώς την επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, που δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη ούτε μισό ευρώ. Ένα τρίτο, ο νόμος Καλλικράτης πολυδιαφημίστηκε ως νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελειώνω. Δεν ήταν νέα αρχιτεκτονική. Ήταν κατεδάφιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έγινε τεροδιοίκηση. Φορτώσαν ευθύνες στους νέους και αλληλεκτικούς δήμους χωρίς πόρο. Η αντικατάσταση όλων των ξύλινων των ματαλλιών, αύριο αυτά μπαίνουν. Σήμερα ήταν αύριο μπαίνουν. Πότε ασχολείστε με την δραστηριότητα. Ανέλαβε όμως και πάρα πολλές υποχρεώσεις που είχαν αυτές οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δάνεια, σε προμηθευτές, σε εφορία και σε διαδρόμους. Σε οργανωτικό επίπεδο πρέπει να σημειώσουμε όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, δεν υπήρχε οργάνωση, ταμεία, δεν υπήρχε ούτε καν προσωπικό σε αυτή την επιχείρηση, για τον αφήνουσα το λόγο ότι οι προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν μόνο προσωπικό. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην ανάγκη να οργανώσουμε την ωφελή επιχείρηση από την αρχή. Έπρεπε να δούμε προσωπικό που θα τη λειτουργήσει και έπρεπε να φτιάξουμε τους κανονισμούς, τον προϋπολογισμό και ό,τι άλλο ήταν απαραίτητο για να μπορεί να συμβεί μια επιχείρηση και να λειτουργήσει. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε εξαιρετικά γρήγορο χρονικό διάστημα, τριών μηνών, η ωφελή επιχείρηση μπορούσε να λειτουργήσει σε ικανοποιητικά επίπεδο. Αλλά και μας προκάλεσε και μια δυσκολία προσαρμογή στη συνεργασία με τους διευθυντές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στο νέο
πλαίσιο. Και πολλές φορές φερθήκαμε σε πολλούς από αυτούς με κάποια αυστηρότητα. Παρ' όλα αυτά, με κλειστή διοίκηση και διαχείριση των υποστών πόρων, αλλά και με βοήθεια από χορηγίες, από κάποιες κληρονομιές και δωρεές, καλύψαμε άριστα τις διπλωτικές δαπάνες των σχολείων. Δεν έλειψε κανένα από κανένα σχολείο μας η θέρμανση, η γραφική ύλη, η καθαριότητα, που είναι οι βασικές υπηρεσίες που μπορούσαμε να προσφέρουμε. Πέρα από όλα αυτά όμως, και με χρήματα της Πολιτικής Επιτροπής και με χρήματα του Δήμου, κάνουμε και αρκετά έργα, όπως η απομάκρυνση του Ιδωτέρου, η κατασκευή του χημείου, η στέγη του χημείου, η βιβλιοθήκη και ο πολυχώρος του Γυμνάσιο της Παρισίας, η διαμόρφωση του Προαρχείου, το εργαστήριο φυσική στο Λίγιο, με συγχρηματοδότηση και από κληρονομιά και από Δήμο. Μεταστεγάσαμε το τέλος από το ΕΕΚ του γιατρών το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το ΚΑΠΚΑ στο πέταγο δημοτικό σχολείο και προσθέσαμε και κλιματισμό. Παραλήφθηκε το καινούργιο λύκειο του γιατρών, το οποίο κάναμε αρκετές δαπάνες προκειμένου να το εξοπλίσουμε και να γίνει λειτουργικό. Επισκευάστηκαν τουαλέτες στο λύκειο Καραγκαλιάνου και πάρα πολλές άλλες εργασίες μικρότερου ίδιου. Με τη ουσία. Αυτό είναι ένα σοκ μεθοδευμένο που άσκεται στον κόσμο. Δώσε στον κόσμο τον τόπο. Το 2.600, διότι αυτό το ποσό είχε δώσει η οικονομική υπηρεσία, είχε καταχωρήσει μάλλον στα κομπιούτερ της οικονομική υπηρεσία. Τα λύση πρόβλημα ανέρχονται σε 3.800.000. Τι είπα να πει αυτό, ότι τα 2.600, ναι, θα τα πάρουμε στους χωρίς. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα εξοπλίσουμε από ίδιους πόρους. Αυτό λοιπόν, στο μοντέλο διοίκησης του Δήμου, είναι αποτυχία. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε καταχωρήσει τι οφειλέσαμε. Πώς προς τα έσοδα. Τα έσοδα. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Για ποιο λόγο, όταν σήμερα πρέπει να εισπράξουμε την ύπαρξη του 2011. Είναι δυνατόν να εκπνέει το 2013 και εμείς να τρέχουμε για το 2011. Και αυτό δεν είναι έλλειμμα. Δεν είναι έλλειμμα ότι προχθές τα απορριμματοφόρα μας δεν μπόρεσαν να βγουν να μαζέψουν τα σκουπίδια. Βεβαίως και είναι. Και γιατί δεν μπόρεσαν. Γιατί δεν είχε ο Δήμος λεφτά. Όχι. Η ταμεία είχε λεφτά. Όταν το έγκαλε πηγαίνει με ελπίδη και ολογικά και καθυστερημένα, βεβαίως και θα φέρει τις λειτουργίες στο κοινό. Άρα λοιπόν, το μοντέλο διοίκησης ή πρέπει να διορθωθεί ή να αλλαχθεί από την αρχή. Το ότι δεν έχουμε απορροφήσει καθόλου από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι γιατί δεν έχει γίνει ιεράρχηση στα έξοδά μας. Το πλάνο απορρόφησης ήταν μέχρι τέλος του έτους να απορροφήσουμε τα 2.600. Άλλοι εκείνοι έχουν απορροφήσει, εμείς καθόλου. Και το ότι δεν έχει στηθεί γραφείο προμηθειών και κάθε λίγο και λιγάκι ο κάθε πρόεδρος έρχεται και διαμαρτύρεται. Δεν έχω λάθος. Τι είναι αυτό. Δεν είναι έλλειμμα. Είναι έλλειμμα. Άρα μην καλλιτεύουμε τα αυτιά μας. Όλοι. Να ακούμε, να λέμε και τα ελληνικά. Λέγεται ότι κανείς δεν έχει όνομα και δεν μπορεί να γελάσει πάνω. Λέγεται ότι κανείς δεν έχει όνομα και πρέπει να λέγει. Όλοι έχουμε παραδεχτεί εδώ κατά καιρούς και μόνοι μας και διότι δεν τους καλέσαμε χωριστά, αλλά και όλοι που δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του Δήμου. Το έχουμε πει όλοι. Υπάρχει κανείς συνάδελφος εδώ να μην έχει αρνηθεί αυτό. Δεν υπάρχει κανείς από ίδιο. Όλοι έχουμε δεχτεί ότι δεν είναι κανένα Δήμο. Ότι δεν έχει ο Δήμος, ότι δεν έχει ο Δήμος αποτελεσματικότητα.
Αυτά τα έχουμε πει εδώ. Λυπάμαι ιδιαίτερως, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, διότι επιβεβαιώθηκα για κάτι που έλεγα πρώτη εξάρτητα του 2007. Ότι ο Δήμος αυτός έγινε με μια αρρώστια. Εγώ πιστεύω παρόν το θυμάμαι. Η αρρώστια είχα πει έγινε στο γεγονός του νομοθέτης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και βέβαια στο πρώτο στι δεύτερε μεγάλε πόλει που ήταν μεταξύ των ανταγωνιστικών. Αυτό γινόταν το έλεγα από χτε αυτή το 2011. Και λυπάμαι ότι ο κ. Παπούρο και ο κ. Σουβάτη κλπ. Διότι από μια πραγματικότητα δεν είχα πει το ότι, ότι αν δεν συνειδητοποιεί συνόλοι ότι αυτό είναι ο Δήμος της Τριφυλίας για τον οποίο όλοι πρέπει να βρέσουμε χωρίς τοπικιστικά σύνδρομα. Και εγώ να ζήσω ο Ρωτιόρ, θα αποτύχουν μαθηματική ακρίβεια και οι πολίτες, οι δημότες θα μας συνταγωνίσουν. Είχα πει και αυτό ακριβώς έχει σε ένα μεγάλο βαθμό συμβεί. Ένα για όλα λοιπόν φταίει το μοντέλο διοίκησης κατά τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, αν το μοντέλο διοίκησης έχει λειτουργίας, είχατε λοιπόν υποχρέωση να το αλλάξουμε. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Και όχι τρία χρόνια μετά να πορευόμαστε με το ίδιο μοντέλο και να λέμε φταίει το μοντέλο διοίκησης. Οικονομικά. 2.700 οι οφειλές προς τον Δήμο. 2.700.000 αγαπητοί συνάδελφοι. Πότε αυτά θα εισπραχθούν? Τέλη ίδρυψης διαβάζω 800.000 οφειλές. Το θεωρώ αδιανόητο να πληρώνει η χείρα στο χωριό το δικό μου το νερό και να μην πληρώνουν κάποιοι άλλοι, κύριε Δήμαρχε. 800.000 οφειλές νερού. 630.000 οφειλές λαπτομείων. 224 μόνο είναι τα μισθώματα από τα αστικά κινητά, όταν 200.000 μόνο χρωστάει το τουριστικό περίπτερο της Παρισιάς. Δεν νομίζω την αληθή. Είμαστε όντως ο μόνος δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, που δεν έχουμε κωδικό εξόδων για δημόσιες σχέσεις. Όμως είμαστε και ο μοναδικός δήμος που δεν έχουμε νομικό, δεν έχουμε τεχνικό και δεν έχουμε και οικονομικό σύμβουλο για να περπατήσει ο δήμος. Αν τα έσοδα αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε Σαμπαζιώτη, παρουσιάζονται να είναι περισσότερα από τα έξοδα, είναι γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει καμία προμήθεια, αγαπητοί φίλοι. Και γι' αυτό παρουσιάζεται αυτό που παρουσιάζεται. Πού είναι οι προμηθείες μας? Δεν έχουμε χλώριο για να ρίξουμε στα νερά. Δεν έχουμε σακούλες για τα απορρίμματα. Δεν έχουμε ένα ασβέστη. Και είμαστε τέλος Σεπτεμβρίου. Κύριε Δήμαρχε, και εγώ αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί, έτσι. Εσείς όμως σαν αρχηγός θα επιμεριστείτε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Καταβάλλετε μια απέλπιδα προσπάθεια να ωρεοποιήσετε τα πράγματα και να παρουσιάσετε ένα έργο που μόνο λίγοι το βλέπουν και οι πολλοί δεν το βλέπουν. Χειριστήκατε τα πράγματα με συμβιβασμούς και ισορροπίες. Δεν προχωρήσατε σε ρήξεις. Δεν τολμήσατε να σπάσετε κατεστημένες νοοτροπίες και παγιωμένες αντιλήψεις. Λειτουργήσατε καθαρά με συνδικαλιστική νοοτροπία. Φρενάρατε τα πράγματα. Δεν δώσατε όραμα, πνοή και δράση. Κρατήσατε το Δήμο να κάνει σημειωτών και όλοι εμείς να είμαστε πνιγμένοι μέσα στον κονιορτό που, που σηκώνει το σημειωτών. Ένα ΟΕΗ. Απολαμβάνουμε σήμερα την προχειρότητα λοιπόν αυτού του ΟΕΗ που ψηφίσαμε και υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε τροποποίηση που δυστυχώς ακόμα δεν φέρατε. Δεν καταφέρατε να δώσετε και να εμπεδώσετε καλλικρατική τριφυλιακή συνείδηση στο Δήμο. Γιατί ήσασταν δέσμιος κάποιων προεκλογικών επιλογών σας και δεν σηκώσατε το ανάστημα αυτές λοιπόν τις πρακτικές και τις νοοτροπίες να τις ανατρέψουμε. Πορευόμαστε με την ίδια νοοτροπία που ξεκινήσαμε και οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Υπήρξατε πολλές φορές αναποφάσιστος και αναποτελεσματικός και αναβλητικός. Για λύσεις που έπρεπε να δίνετε σε θέματα άμεσα, τα παραπέμπατε να τα δούμε σε 10 μέρες αργότερα, σε 10 μέρες αργότερα. Και όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θέλουν άμεσα λύση. Αντιμετωπίσατε με διαφορετικό πρίσμα την κάθε ενότητα. Ήρθαν Χριστούγεννα, αγαπητοί συνάδελφοι,
Και από το ποτάμι και πέρα δεν άναψε ένα χριστουγεννιάτικο λαμπιόνι. Δεν άναψε ένα κερί το Πάσχα. Γιατί είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας εμείς οι Βόρειοι. Δεν φέρνουμε και εμείς το δικό μας το κουρβανά. Δεν φέρνουμε και εμείς τα δικά μας τα έσοδα. Νομίζω φέρνουμε και αρκετό. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Καταφέραμε να έχουμε την κοινωνία απέναντί μας. Έχουμε χάσει την καθημερινότητα. Δεν έχουμε λάμπες. Ένα χρόνο τώρα να φωτίζει, να πηγαίνει ο γέρος, ο γιαγιά και ο παππούς στο σπίτι του άνετα. Να μην φοβάται. Ένα το παιδί μου προκέσπασε το πόδι του. Κύριε Μερκούρη, ολοκληρώστε. Ήδη έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Δεν θα αναφερθώ ούτε στα μηχανήματα, ούτε στα αυτοκίνητα, γιατί αυτά είναι ανύπαρκτα, είναι παροπλισμένα στα συνεργεία, γιατί χρωστάμε στους ανθρώπους, στους τεχνίτες που μας κάνουν τις επισκευές. Έχουμε καταδύσει το Δήμο αναξόπιστο, να μην θέλει κανένας να μας προμηθεύσει τίποτα και δεν... Και θα κλείσω, εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, επειδή βιάζεστε να κλείσω και δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, τι νόημα έχει αυτή η συνάντηση να την κάνουμε όταν, ας πούμε, όλα πρέπει να γίνουν πολύ, πολύ συμπιεσμένα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν βιάζεστε. Πώς δεν βιάζεστε. Θέλετε να εφαρμόσετε τον κανονισμό απόψε, δεν ξέρω γιατί. Θα κλείσω μόνο με το θέμα της παιδείας. Είπαμε και διακηρύξαμε ότι η παιδεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Δυστυχώς όμως αυτή την προτεραιότητα, κύριε Δήμαρχε, δεν την υλοποιήσαμε. Ευχαριστώ πολύ.